είναι δυνατόν να μην λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων. Δεν κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη για βόλτα, ούτε για να περάσω ωραία. Είμαι μητέρα τριών παιδιών, σπουδάζω συγχρόνως δύο παιδιά, φεύγω στις 6 και τα πηγαίνω στις 6. Δεν έχω μια μισή ώρα να μονή στο σταθμό. 3 με 5,5 δεν υπάρχει δρομολόγιο. Δεν υπάρχει και δεν είμαι η μοναδική. Εκφράζω το σύνολο των επιβατών που είναι αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Δυστυχώς για άλλη μια φορά είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε στα κανάλια και είναι ευχάριστο αυτό, αφού δεν έχουμε άλλο βήμα. Εμείς ως καθημερινοί επιβάτες της Hellenic Train, εργαζόμενοι επιβάτες, ετούμαστε να δοθεί η προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του εργατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης Ίνδου. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν δρομολόγια για Λάρισα από τις 12 και 4 μέχρι και τις 3. 3 τον αριθμό και να μην υπάρχει από τις 3 μέχρι και τις 5,5 κανένα. Και να είμαστε αναγκασμένοι να υποστούμε τις όποιες καιρικές συνθήκες σε έναν σταθμό που τον χαρακτηρίζει εγκατάλειψη. Με το έτσι θέλω, αλλάζει τα δρομολόγια και πηγαίνοντάς τα κατά μία ώρα πίσω και τον 3 και 10 και τον 2 και 4 αλλά και τον 4,5. Μία ώρα πίσω για τον κάθε συνεπιβάτη μου σημαίνει ότι έχει κανονίσει τη ζωή του έτσι, ούτως ώστε τον περιμένουν παιδιά, τον περιμένει οικογένεια, τον περιμένουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και δεν μπορεί να πάει με τίποτα πίσω αυτό το πράγμα. Εμείς δείξαμε την εμπιστοσύνη 400 οικογένειες, τόσοι είμαστε επιβάτες καθημερινά που μετακινούμαστε στον άξονα αυτόν, δείξαμε εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή και μετά το τραγικό συμβάν. Στη Hellenic Train ήμασταν οι πρώτοι που αψηφίσαμε όλους τους φόβους και μπήκαμε στα τρένα και τα γεμίσαμε ξανά. Δεν υπάρχει ούτε αίθουσα αναμονής και τα λιγοστά καθίσματα είναι σπασμένα. Είμαστε αναγκασμένοι μετά από την αλλαγή του προγράμματος το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της περιοχής να περιμένει 2,5 ώρες μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες για να πάρει το επόμενο τρένο λόγω της αλλαγής του προγράμματος. Είναι ντροπή. Εμείς που καταβάλουμε καθημερινά μεγάλα ποσά προπληρώνοντας κάρτες μηνιαίες, είτε εξαμηνιαίες, είτε ετήσιες, να δεχόμαστε αυτή την εξαθλίωση και αυτή την συμπεριφορά απαξίωσης από τους ηθήνοντες της Hellenic Train.